Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε για να αναδείξουμε και εμείς τα προβλήματα του κλάδου και ειδικότερα της περιοχής μας που έχει μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για τα πρακτορία τυχερών παίχνιων, έτσι, πρακτορία του ΟΠΑΠ γνωστά. Ναι. Από πότε είναι κλειστά? Καταρχήν να κάνουμε μία, να πούμε κάτι στην αρχή, ότι είμαστε 4.000 πρακτορία σε όλη την Ελλάδα. Απασχολούμε περίπου 20.000 εργαζομένους. Μιλάμε για ένα μεγάλο δίκτυο και φυσικά κάθε πρακτορείο ΟΠΑΠ δεν πανεπιστώχει ένας, μπορεί να το έχουν και δύο οικογένειες. Ναι, μιλάμε για πολλές οικογένειες που απασχολούνται από αυτόν τον κλάδο. Εδώ στην Εορδαία που βρισκόμαστε, στην Πτολεμαϊδα, πόσο καιρό είναι κλειστά αυτά τα καταστήματα? Είμαστε κλειστά από 16 Οκτωβρίου. Ανοίξαμε μόνο 4 μέρες τον Νοέμβριο, που πήραμε μία χαρά, μία αναπνοή ότι θα δουλέψουμε. Μετά μας κλείσανε και από τότε δεν ξανανοίξαμε ποτέ. Ουσιαστικά δηλαδή είστε από τις 16 Οκτωβρίου, από τον Οκτώβριο... 4,5 μήνες περίπου είμαστε κλειστά. Υπήρξε κάποια πρόταση από την πλευρά σας σαν ομοσπονδία, σαν κλάδος... Κοιτάξτε. Να μπουν κάποια μέτρα ασφαλείας, όπως γίνονται στα εμπορικά click away, δεν ξέρω εγώ τι... Η ομοσπονδία έκανε πάρα πολλές επαφές. Να μπαίνει ένα άτομο μέσα στον χώρο. Η ομοσπονδία μας έκανε πάρα πολλές επαφές με τους υπουργούς κάτω στην Αθήνα, τους οποίους τους είπαμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν κάτι βασικό. Τα πρακτορία ΟΠΑΠ, όπως ξέρετε, είναι μικρές τράπεζες. Μπορούσαν να έχουν από την Ορεστιάδα ως τη Ρόδο 4.000 πρακτορία, το οποίο μπορούμε να εισπράττουμε λογαριασμούς ενέργειας, τέλη κυκλοφορίας, ένφια, δόη, τα πάντα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπουμε στις τηλεοράσεις τις τράπεζες να έχουν συνοστισμό ουρές, ο ένας πάνω στον άλλον, ουρές. Εμείς μπορούσαν να μας ανοίξουν. Η πρόταση ήταν 100 τετραγωνικά, 4 άτομα. Δεν υπάρχουν καρέκλες, δεν υπάρχουν τραπέζια. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, πληρώνει, παίζει και φεύγει. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την εστίαση. Εμείς δεν είμαστε οικονομικού ενδιαφέροντος. Είμαστε πρακτορία ΟΠΑΠ. Μπορούσαμε να ανοίξουμε κι εμείς κανονικά από την πρώτη στιγμή μαζί με το λιανεμπόριο και να ξεκινήσουμε. Δεν έγινε αποδεκτό αυτό. Αυτό η κυβέρνηση, από την κυβέρνηση έγινε αποδεκτό. Το πρόβλημα ήταν η Επιτροπή των Λιμνησιολόγων. Αυτή φέραν αντίρρηση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη τεκμηριωμένη που να δείχνει ότι στα πρακτορία ΟΠΑΠ είμαστε εστία διασποράς του ιού. Καμία. Τώρα, στο δικό σας πρόβλημα, πώς θα φέρνετε βόλτα όλα σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδη, δεν πιστεύω ότι υπάρχει επιχειρηματίας που να μπορεί να ανταπεξέλθει με τις επιστρεπτές, οι οποίες ξέρετε ότι είναι μία μορφή δανείου. Το 22, πρώτα Θεός, θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε όλοι τις δόσεις. Καταρχήν, στην επιστρεπτή 5.000 πρακτορία δεν μπήκανε μέσα. Γίνανε κάποιες μετατροπές, μερικοί τα καταφέραν, μερικοί όχι. Δεν υπάρχει λύση. Δεν θέλω να μιλήσω για τα αυτονόητα, τα προβλήματα του κλάδου μας που οι λογαριασμοί τρέχουν εδώ και 4,5 μήνες. Δεν υπάρχει μαγαζί που να ανοίξει και να μην έχει ένα κάρο από λογαριασμούς. Κάτω από την πόρτα γεμάτο. Κάτω από την πόρτα γεμάτο. Γιατί όλοι έχουμε οικογένειες, χώρια το μαγαζί που έχει τα έξοδά του, όλοι έχουμε και τις οικογένειές μας. Τι προτείνετε, τι βλέπουμε στο φως του τούνελ? Τα πρακτορία πανελλαδικώς ανοίξανε. Ανοίξανε. Έχει εδώ περίπου και κανένα 15 μέρες που έχουν ανοίξει. Όπως είπαμε, 100 τετραγωνικά μπαίνουν 4 άτομα. Έχουμε βάλει όλοι προστατευτικά τζάμια, μάσκες εννοείται, τραπέζια δεν υπάρχουν, καρέκλες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα τώρα εδώ πέρα είναι στην Εορδαία. Ένα πρόβλημα μεγάλο είναι αυτό που ζητάει εμάς η Ομοσπονδία, είναι να μπούμε σε χρηματοοικονομικά εργαλεία. Αυτό είναι όπως χθες, για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, πήραν κάποια λεφτά. Εσείς είστε μέσα? Όχι. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα μας εντάξει και εμάς στα επόμενα προγράμματα. Αυτό θα είναι μια βοήθεια. Γιατί δεν είναι στη μορφή της επιστρεπτέας να γυρίσουμε και είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει. Είναι επιδότηση, δεν είναι δάνειο. Είναι μια επιδότηση και δεν είναι δάνειο. Αυτό θα είναι ένα εργαλείο το οποίο είμαστε εκτός. Ευελπιστούμε από εδώ και τώρα να τηρηθεί ο λόγος του Υπουργού και να είμαστε και εμείς μέσα. Έχετε διαφυγόντα κέρδη με την έννοια ότι όλο αυτό το διάστημα που είναι κλειστά τα καταστήματα, κάποιοι που το έχουν όρεξη, παίζουν, τους αρέσει, το κάνουν μέσω διαδικτύου? Ναι. Κύριε Μαυρίδη, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι, επειδή εμείς μιλάμε με όλη την Ελλάδα, ότι οι πελάτες μας εδώ και 4,5 μήνες, δεν μιλάω για το πρώτο lockdown που είχαμε άλλους 2,5-3 μήνες εκεί πέρα, δεν πιστεύω ότι κάθονται με τη γυναίκα τους και πίνουν ελληνικό καφέ και πλέκουνε. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι πήγανε στο διαδίκτυο. Σε ένα διαδίκτυο το οποίο παίζουνε και όπως ξέρετε, εμείς στα πρακτορία ΟΠΑΠ είμαστε συνδεδεμένοι, θα το πούμε εισαγωγικά, με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη εδώ πέρα.
Είμαστε, ό,τι έχει σχέση με την εφορία, είμαστε. Ναι, και, ο κλάδος μας είναι καθαρός. Και κάθε παιχνίδι που παίζεται είναι με απόδειξη. Ναι, όλοι αυτοί κάπου πήγανε, κάπου παίζουνε. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που υπάρχει στα πρακτορία ΟΠΑΠ. Ότι όλος αυτός ο καιρός ο κόσμος κάπου πήγε. Και τώρα στην Ιορδαία είμαστε κλειστά εμείς που δεν υπάρχει φως. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και σήμερα μάλλον δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε. Μακάρι να βγω ψεύτης. Κοζάνη δουλεύει κανονικά πλέον. Φιλότα, Μίντιο δουλεύουν κανονικά. Εμείς εδώ παραμείναμε κλειστοί. Το πρόβλημα της Ιορδαίας είναι ένα ερωτηματικό που δεν ξέρω πώς απαντηθεί. Εγώ προσωπικά απορώ με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό πώς δεν ήρθαν εδώ πέρα να δουν την περιοχή μας, να δουν τι πρόβλημα υπάρχει και δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Ή έστω οι λοιμοξιολόγοι, αυτή η περίφημη επιτροπή. Κύριε Μαυρίδη, εγώ που απορώ. Και πείτε μου αν κάνω λάθος. Η ιατρική δεν είναι έρευνα. Ναι, αμή τι άλλο να κάνουμε μια σύσκεψη εδώ. Ναι, να βρουν τα δεν είναι έρευνα. Να έρθουν να δουν αυτό το φαινόμενο, το παγκόσμιο φαινόμενο. 4,5 μήνες. Το παγκόσμιο φαινόμενο της Ιορδαίας που είναι κλειστά να πούνε εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δουλεύουν όλοι και οι κόκκινες περιοχές είναι κλειστές. Και ακόμα εγώ προτείνω ότι ακόμα και στις κόκκινες περιοχές, τα πρακτορία ΟΠΑΠ, πάλι μπορούν να ανοίξουν. Γιατί άμα κάνουμε μια βόλτα, τρία επαγγέλματα είναι κλειστά. Τα πρακτορία ΟΠΑΠ, η εστίαση, οι οποίοι μερικοί δουλεύουν take away, και τα γυμναστήρια. Εμείς είμαστε συνέχεια κλειστά.